Είναι γνωστό ότι εδώ και καιρό η κυβέρνηση κατέβασε το περιβόητο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο, στο οποίο μέσα κατεβάζει και ένα μήνυμα εργασιακό. Το οποίο μήνυμα εργασιακό δυστυχώς περιορίζει τη συνδικαλιστική δράση σε σημαντικό βαθμό και καταργεί τις συλλογικές συμβάσεις στην ουσία, κυρίως τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Εδώ είναι ανάγκη να τονίσουμε κάτι, για να γίνει σε όλους γνωστό. Τι κάνει, παρεμβαίνει μέσα από την συρροή των συλλογικών συμβάσεων, των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των επιχειρησιακών και καταργεί την αρχή της ευνοϊκότητας ρύθμισης που ίσχυε πάντα για τους εργαζόμενους. Καταργεί την επεκτασιμότητα των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας και τη δυσκολεύει ή τη δυσκολεύει πάρα πολύ, με αποτέλεσμα τα μικρομάγαζα έξω στην Κοζάνη που δεν μπορούν και δεν έχουν δυνατότητα υπογραφή συλλογική σύμβαση εργασία, την οποία την υπογράφει η αντίστοιχη Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, και από τη στιγμή που δεν την κάνει, δεν μπορεί να την κάνει υποχρεωτική και δεν μπορεί να την επεκτείνει σε όλου του εργοδοτικού φορεί, σημαίνει ότι όλοι οι εργαζόμενοι εδώ στην περιοχή μα θα αμείβονται με τα κατώτερα όρια που προβλέπει σε αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο, λόγω και των μνημονιακών διατάξεων, οι οποίε μα έχουν υποτίθεται έχουν τελειώσει, αλλά δεν έχουν τελειώσει. Θα αμείβονται με τους κατώτερους μισθούς. Άρα είναι πλήγμα συνολικά στην ιδιωτική οικονομία. Και γιατί το λέμε είναι πλήγμα στην ιδιωτική οικονομία? Γιατί δεν θα υπάρχουν κανόνες λειτουργίας. Χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας δεν υπάρχουν κανόνες λειτουργίας της ιδιωτικής οικονομίας. Με αποτέλεσμα να έχουμε φαινόμενα οι εργοδότες να επιτίθενται κέραια στους μισθούς. Πού αλλού, στους μισθούς. Για να μειώσουν το κόστος. Και βέβαια καταργεί μέσα από τις διατάξεις, μάλλον δυσκολεύει, είναι ο καλύτερος όρος, την προσφυγή των εργαζομένων και κυρίως για την υπογραφή μιας συλλογικής σύμβασης εργασίας στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας, όπου ήταν ένας πολύ σημαντικός θεσμός.